Θα ταξιδέψουμε στις Βρυξέλλες. Μέσω βιντεοκλήσης θα συνδεθούμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, για να μιλήσουμε με την Ευρωβουλευτή, την κυρία Κωνσταντίνα Κούνεβα, Ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, κυρία Κούνεβα. Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά. Η αφορμή της συζήτησής μας έχει να κάνει με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ισότητας και Δικαιωμάτων των Γυναικών του Ευρωκοινοβουλίου, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη. Εσείς τοποθετηθήκατε στην συζήτηση με θέμα νέες γυναίκες στην πολιτική. Και αναρωτιέμαι αν υπάρχει ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στο Ευρωκοινοβούλιο, κυρία Κούνεβα. Ναι, πρώτα όμως πρέπει να δούμε γιατί χρειαζόμαστε πολιτικές και μέτρα που θα δώσουν λύσεις στα προβλήματα. Συζητάμε για τις νέες γυναίκες και την πολιτική όχι μόνο γιατί έρχονται οι ευρωεκλογές και θα πρέπει να μειωθούν οι ανισότητες που υπάρχουν ως προς την εκπροσώπηση των φύλων στην πολιτική σκηνή. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατά συνέπεια τα δικαιώματα των νέων γυναικών έχουν αντικατασταθεί από τα οικονομικά, τραπεζικά, νομισματικά δικαιώματα όχι όμως των πολιτών, αλλά των συστημικών θεσμών. Έχουμε και πάλι την ανάγκη, όπως φαίνεται, να αναδείξουμε τη φεμινιστική πολιτική ψηλά στην ατζέντα. Πρέπει να δώσουμε ευκαιρία σε κάποιους να σκεφτεί, να παρατηρήσει και να κάνει δράσεις. Μέχρι σήμερα, από το 1979, που ξεκίνησε η λειτουργία της Επιτροπής Ισότητας και Δικαιωμάτων των Γυναικών, έχουν περάσει μόνο 10 οδηγίες περίπου για θέματα ισότητας. Και δεν μπορεί να έρθει η αλλαγή μαγικά. Υπάρχουν συνθήκες που διονύζουν τα στερεότυπα, που βάζουν εμπόδια, που περιορίζουν. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν τότε? Πολιτικές που να ελευθερωθούν την γυναίκα από τα εμπόδια, από τα στερεότυπα, από τον πατριαρχισμό. Καιρός είναι να απελευθερωθούμε από τα στερεότυπα που ακολουθούν τα φύλλα. Τώρα, όσο έχει να κάνει με το Ευρωκοινοβούλιο και την ισότητα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ως τώρα, μόνο κάτι παραπάνω από 1/3 των μελών του Ευρωκοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα 36-37% είναι γυναίκες σε όλο το κοινοβούλιο. Στη κορυφή, μάλιστα, η ανισότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, όπως και σε διοικητικές θέσεις, το Ευρωκοινοβούλιο βρίσκεται μόνο σε 15 περίπου. Αλλά στην δικά μας ευρωομάδα, ναι, της ΓΟΕΝΖΕΛ, της αριστεράς, είμαστε 50-50% γυναίκες και άντρες. Και έχουμε πρόεδρο γυναίκα της ευρωομάδας. Εσείς συμμετείχατε και στην πρωτοβουλία Ελληνικό Δίκτυο για τη Φεμινιστική Απεργία της 8ης Μάρτη. Ναι. Εντάξει, ήταν εξαιτίας της 8η Μάρτη. Είχε ξεκινήσει η δραστηριότητα πολύ νωρίτερα. Ναι. Είχαμε κάνει συνέντευξη τύπου μαζί με εκπροσώπηση από όλες τις γυναικές οργανώσεις της Ελλάδας. Και έτσι δώσαμε και την έναρξη της φεμινιστικής απεργίας για 8 Μάρτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να καταλάβει ότι αν εμείς δεν προσπαθούμε, αν εμείς δεν συζητάμε, δεν βάζουμε τα προβλήματά μας σε συζήτηση, δεν έχει ποιος άλλος να το κάνει αντί εμάς. Ναι, τώρα μιας και αναφερθήκατε στο θέμα της ποσόστοσης στο Ευρωκοινοβούλιο, θα ήθελα να προσθέσουμε και σε αυτό τις νέες τροπολογίες του νομοσχεδίου που κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Αλέξης Χαρίτσης, για την ισότητα των φύλων. Σας βρίσκουν σύμφωνοι? Βέβαια, εντάξει, η προσπάθεια 40% να υπάρχει εκπροσώπηση, όσο ξέρω όμως, θα γίνει μια καλύτερη προσπάθεια σε 50% να είναι στην πράξη. Ναι. Είναι καλό, αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Γιατί δεν αρκεί, βέβαια. Πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα, πρέπει να κάνουμε δράσεις, πρέπει να βρούμε και τους ανθρώπους που πραγματικά θα μας εκπροσωπήσουν. Βέβαια, ναι, τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι οι κυβερνήσεις όλων των χωρών αλλάζουν ποσόστοση και όλο και περισσότερες γυναίκες μπαίνουν στην πολιτική. Υπάρχει και πρακτική για συμπροεδρία, άντρας και γυναίκα στην ίδια θέση. Και εκεί που δεν είναι δυνατό, η μια θέση πρόεδρος να είναι γυναίκα ή ανάποδα και άλλος να είναι άντρας. Αλλά
Αυτή η ποσόστοση που έβαλε η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ καλή, γιατί δίνει σχεδόν 10% περισσότερα από την προηγούμενη φορά που είχαμε στην Ελλάδα. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, σημαίνει ότι τουλάχιστον 20% θα αυξηθεί και η οικονομία. Πολλοί υποστήριξαν ότι αυτό έγινε την τελευταία στιγμή. Παρ' όλα αυτά, σημασία, όπως λέτε κι εσείς, έχει το τι έγινε. Ήθελα να σας ρωτήσω για αυτή τη συζήτηση η οποία άνοιξε μετά τις δηλώσεις του κυρίου Μοσκοβισή για την άνοδο των ακροδεξιών και λαϊκιστικών πολιτικών σχηματισμών, αλλά και για τα κίτρινα γυλαίκα τα οποία θέλουν να εκπροσωπηθούν στο Ευρωκοινοβούλιο. Ποιες είναι οι δικές σας σκέψεις πάνω σε αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, κυρία Κούνεβα? Κατά τη γνώμη μου, όλες οι κοινωνίες πρέπει να εκπροσωπούνται στο Ευρωκοινοβούλιο. Και οι παρόμοιες σαν τα κίτρινα ελέγχα. Αλλά αυτό δεν το αποφασίζει η ίδια η κοινωνία με το ψήφο της. Δεν υπάρχει αποκλεισμός για το Ευρωκοινοβούλιο. Μπορούν να συμμετέχουν διάφορες ομάδες, όπως φαίνεται. Η απόφαση είναι στο πολίτη. Όλα Εγώ αυτά ήθελα τα να σας οποία πω. περιγράφονται ως ευροσκεπτικιστικά και τα οποία διαφωνούν με τις πρακτικές οι οποίες υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Εσάς σας προβληματίζουν? Όταν δεν υπάρχουν εκπροσώπηση από όλα τα στρώματα της κοινωνίας στο Ευρωκοινοβούλιο, βέβαια μπορεί να υπάρχει και τη δυσαρέσκεια και η απελπισία στη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό πρέπει να επιλέξουμε και να συμμετέχουμε στις ευρωεκλογές και να επιλέξουμε αυτοί που θα μας εκπροσωπήσουν και θα δουλέψουν για εμάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλιώς, αν εκπροσωπείται μέσα στο Κοινοβούλιο μόνο οι πολυεθνικές, οι τράπεζες και τα συμφέροντα του κεφάλαιου, το οποίο είναι 1% στην Ευρώπη, 99% ποιος θα εκπροσωπήσει, ποιος θα παλέψει αυτούς. Γι' Κυρία αυτό. Κούνεβα, σήμερα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει στις 12 η ώρα το μεσημέρι για να αποφασίσει τα ονόματα των υποψηφίων ευρωβουλευτών. Λόγος έγινε και για το δικό σας όνομα ότι βρίσκεστε μέσα στα 10 πρώτα. Το γνωρίζετε, φαντάζομαι. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ανακοινώσει ακόμα το Σεπτέμβριο ότι αυτοί που είμαστε ευρωβουλευτές μπαίνουμε στο ψηφοδέλτιο και τα υπόλοιπα ονόματα συζητιούνται. Έτσι. Βέβαια, γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει και την καμπάνια ακόμα από το καλοκαίρι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ καλή δύναμη, κυρία Κούνεβα. Εγώ θα ήθελα να μοιράσω με τους πολίτες ακόμα μια σκέψη που δεν φτάσαμε εκεί, ότι ό,τι και νομοθεσία να ψηφίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό να εκπροσωπείται βέβαια από αριστερές δυνάμεις το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό να εκπροσωπείται από αριστερές δυνάμεις μέσα στις χώρες. Γιατί βλέπουμε που μια αριστερή κυβέρνηση, η οποία δεν είχε ποτέ πριν από αυτό προηγούμενο να κυβερνούσε, μέσα σε πίεση απ' έξω εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο πάνω από 50% δεξιών, κατάφερε να κάνει σε κάποια θέματα στα οποία δουλεύω εγώ και βλέπω πώς βγαίνουν τα ψηφίσματα, να κάνει καλύτερη πολιτική και καλύτερος νόμος στην Ελλάδα. Μάλιστα, κυρία Κούνεβα. Βεβαίως, σύμφωνα με μία δημοσκόπηση που δημοσίευσε η Bild, τα ακροδεξιά κόμματα αναμένεται να διπλασιάσουν τις έδρες τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις ευρωεκλογές του Μαΐου, ενώ συντηρητικά και σοσιαλδημοκρατικά παραδοσιακά κόμματα καταγράφουν πολύ μεγάλες απώλειες. Καλά κάνατε και το παρατήρησατε αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους.